Είδαμε πριν, πάμε λοιπόν κοντά του να δούμε τι έχει το οριώδες παρασκήνιο αλλά και η σύσκεψη του εκτελεστικού γραφείου. Έλα Κυριάκο. Καλησπέρα Χρήσαν, θεόντως σημαντικές αποφάσεις έλαβε το εκτελεστικό γραφείο του Δίκο μετά την αποτυχία της υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου την Κυριακή στις εκλογές. Μετά από 2 ώρες και πλέον συνεδρία, το εκτελεστικό γραφείο έλαβε τις εξής αποφάσεις. Πρώτον, αποφάσισε να προωθήσει πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία θα συνέλθει αύριο στις 18:30 το απόγευμα, πρόταση για να μην υποστηριχθεί κανένας εκ των 2 υποψηφίων στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ούτε Σταύρος Μαλάς, ούτε Νίκος Αναστασιάδης. Κανένας. Και επίσης, μας διευκρινίστηκε από έγκυρη πηγή ότι στην πρόταση αυτή δεν θα λέει οτιδήποτε, δεν θα διευκρινίζει ούτε για ψήφο καταβούληση, ούτε για λευκό ψηφοδέρτιο. Θα αφήσουν δηλαδή τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν από μόνοι τους. Αυτά σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα κινηθεί το Δίκο στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Επίσης, λήφθηκε απόφαση, όπως πληροφορούμε, για να συνέλθει τακτικό συνέδριο πριν την 1η Ιουνίου. Είναι κάτι το οποίο, να πούμε, ήταν προγραμματισμένο να γίνει εντός του έτους, απλά τώρα αποφασίστηκε ο χρόνος. Και εκεί θα πραγματοποιηθεί και το καταστατικό του κόμματος. Επίσης, πολύ σημαντική απόφαση είναι ότι αποφασίστηκε να υιοθετηθεί η εισήγηση της γραμματείας για παραπομπή 5 μελών του εκτελεστικού γραφείου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης, παραπέμπονται άλλα τουλάχιστον 17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Δίκο. Μπορούμε να βλέπουμε και την κάρτα που ετοιμάσαμε, επίσης. Ναι. Έχω μαζί μου, επειδή είναι περισσότερα αυτή τα άτομα. Αυτή είναι η αντίδραση, παιδιά. Την πρώτη κάρτα θέλω να δω. Αντί της κάρτας, ναι, ναι. Αντί της κάρτας, επειδή έχω μια λίστα μπροστά μου, Χρύσανθε, με περισσότερα ονόματα, είχαμε ετοιμάσει μια κάρτα με 5. Πλέον έχω μαζί μου μια λίστα και με τα 17 ονόματα. Θα σου τα διαβάσω εντάχει. Είναι η Μάριος Καρογιάν, αυτά είναι μέλη του εκτελεστικού γραφείου. Μάριος Καρογιάν, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Μιχάλης Γιακουμής, Χρήστος Φλουρέντζος, Γιάννος Λακοτρίπης. Και επίσης μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραπέμπονται είναι ο Τάσος Κιτέος, Ανδρέας Χαμπάκης και Κώστας Κασινός, Χρήστος Χρήστου, Τάκης Γαβριλίδης, Γιάννος Τσάπας, Μάριος Ποτοπαπάς, Κώστας Κωνσταντίνου, Ευαγγελία Παρασκευά, Μαρίνος Κασινός, Αντώνης Χατζιβαρνάβας, Στέφανος Στεφάνου και Αντώνης Αντωνίου, αναφέρει η λίστα μου, Γιώργος Χατζηγιάννης, Σταύρος Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Δημητρίου και Τάπης Ατύπας. Χρύσανθε, αυτοί φαίνεται ότι ανεβαίνουν στο ειδόλιο κατηγορούμενοι ως για τακτικισμούς υπέρ του Σταύρου Μαλά για να μην εκλεγεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Φυσικά την απόφαση θα την πάρει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Και σε αυτό το σημείο νομίζω, Χρήστα, θα είναι καλό να δούμε τη δήλωση, ένα απόσπασμα της δήλωσης του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Άθα Αντωνιάδη, σε σχέση με τον απολογισμό της σύσκεψης του εκτελεστικού γραφείου και να επανέλθουμε με όλο το παρασκήνιο αλλά και τις αντιδράσεις. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία, υπήρξε δυστυχώς ένας αριθμός τελεχών που παραβίασε την απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος και εργάστηκε ενάντια στην υποψηφιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, υποστηρίζοντας άλλους υποψήφιους. Το εκτελεστικό γραφείο αποδοκιμάζει τη στάση αυτή και αποφάσισε την παραπομπή των στελεχών αυτών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κόμματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει τον κύριο Σταύρο Μαλά, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωση. Ορίστε, Κυριάκο. Λοιπόν, τώρα έχουμε και αντιδράσεις. Είναι λογικό να υπήρξαν αντιδράσεις από την παραπομπή 5 μελών του εκτελεστικού γραφείου και άλλων 17 μελών της Επιτροπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έγκυρες πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, Χρύσανθε, και θα δούμε και ποια κάρτα με την δήλωση τους επακριβώς και την διαβάζω, μας ανέφεραν έγκυρες πηγές που αντιδρούν ότι αυτή τη στιγμή ενώπιον των πολιτών υπάρχει ως προτεραιότητα η κορυφαία πολιτική και πολιτιακή πράξη της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι τα τερπίτια, όπως αναφέρουν, και τα καμώματα μιας ανομιμοποίητης και εκ των πραγμάτων ακατάλληλης ηγεσίας, η οποία στόχο έχει την αυτοικανοποίησή της, αναφέρεται, είναι σκληρά τα λόγια της δήλωσης. Η συνέχεια θα δοθεί, μας είπαν αυτές οι πηγές, με τρόπο δυναμικό και κατάθεση στοιχείων αμέσως μετά τις εκλογές της Κυριακής.
Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να παίξουν τον παιχνίδι εκείνων που οδήγησαν στον κόμμα στην εσωστρέφεια και στην διαίρεση. Αυτά μας ανέφεραν οι πηγές που αντιδρούν στην απόφαση του εκτελεστικού γραφείου. Χρήσανθε. Έχεις να μας δώσει κάτι άλλο από παρασκήνιο, Κυριακό? Αυτά μέχρι στιγμής είναι λοιπόν, πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα, Χρήσανθε, ότι υπάρχει μια... Ναι. Για να συμπληρωθεί το παζλ, και ευχαριστώ πολύ, Κυριακό, να πω εγώ, κυρίες και κύριοι, ότι από πηγές κοντά στο πρόεδρο του κόμματος, να βλέπουμε και τον Κυριακό και το Δημοκρατικό Κόμμα, παρακαλώ, εκεί είμαστε ακόμη, να βλέπουμε τον Κυριακό και το Δημοκρατικό Κόμμα. Μου έλεγαν λοιπόν οι συγκεκριμένες πηγές ότι δεν είναι κεραυνό σε νεθρία η συγκεκριμένη απόφαση. Φαίνεται ότι κέρδισαν οι σκέψεις και οι συμβουλές που είχε ενώπιον του ο πρόεδρος για καθαρή λύση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα στελεχών. Γνωρίζει πολύ καλά ότι τα όσα θα συμβούν τις επόμενες μέρες πιθανόν και να δώσουν την ευχέρεια σε αυτή την ομάδα να δημιουργήσει ακόμη και ένα άλλο κόμμα από τα σπλάχνα του Δημοκρατικού Κόμματος. Θεωρεί όμως ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και η ηγετική ομάδα αυτή την ώρα του Δίκο, ότι αυτό είναι καλύτερα διαχειρίσιμο από το να υπάρχει αυτό το δίπολο εντός του ίδιου του κόμματος. Θεωρούν ότι μια καθαρή λύση πάντως σε κάποια στιγμή θα τους δώσει την ευχαίρεια να κινηθούν μπροστά. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Ακριβώς, για να ολοκληρωθεί. Με αυτή την κίνηση φαίνεται ότι αποφεύγεται μια ενδεχόμενη διάσπαση και διατηρείται, αν θέλεις, και η δυναμική που αποκτήθηκε από τα κόμματα του ενδιάμεσου από τις εκλογές της Κυριακής. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει εξέλιξη στην ΕΔΕΚ. Πάμε ξανά εκεί. Είπαμε ότι είχε μόλις τελειώσει η συνάντηση του κυρίου Μαλά με τον κύριο Σιζόπουλο. Κάνει τώρα δηλώσει ο κύριος Σιζόπουλος. Τα όσα σήμερα έχουν συζητηθεί στο πολιτικό γραφείο του κόμματος και στη συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο για την τελική απόφαση που θα πάρει η ΕΔΕΚ. Μπορείτε να αποφασίσετε κάτι άλλο από τα υπόλοιπα κόμματα του κεντρικού χώρου? Όπως ξέρετε, το πολιτικό γραφείο με έχει εξουσιοδοτήσει να γίνουν αυτές οι συναντήσεις και στη συνέχεια η διαβούλευση και με τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, εάν και κατά πόσο θα υπάρξει μια δυνατότητα κοινής θέσης την ερχόμενη Κυριακή. Όταν θα έχουμε πια ολοκληρωμένες απόψεις και τις δικές μας θέσεις, θα τις δημοσιοποιήσουμε. Ούτως ή άλλως, δεν στηρίζει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον απόψη. Αυτό έχουν αποφασίσει. Εντάξει, αυτή είναι η απόφαση των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί σε αυτήν τη συνεργασία, όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν καταργείται η αυτοτέλεια των κομμάτων. Τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ είναι αυτά που στη βάση των δεδομένων που θα έχουμε θα παρουσιαστούν με εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου για να πάρει η Κεντρική Επιτροπή πια την τελική της απόφαση. Κύριε Μαλά, το αύριο της δικής σας πορείας μέχρι την Κυριακή, με βάση την εικόνα την οποία έχετε πλέον, με τις επαφές που κάνατε και με τα τέσσερα κόμματα, τα τρία του ενδιάμεσου χώρου που στήριξαν τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Λιλίκα, με εμφανείς διαφορές πλέον στο Κυπριακό, με καλύτερη εικόνα στα εσωτερικά θέματα. Ωστόσο, με μια εικόνα που μάλλον δεν δείχνει συνεργασία. Ποια θα είναι από εδώ και μπρος η πορεία? Όπως έχω πει και πριν από τον πρώτο γύρο, υπάρχει και η κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι βεβαίως θα αποφασίσουν. Δεν αποφασίζουν μόνο οι ηγεσίες. Η συζήτηση με τις ηγεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να διεξάλθουμε όλα τα θέματα που ενδεχομένως διαφωνούμε. Για να αναδείξουμε την πραγματική και ειλικρινή μας έγνοια, και αυτό νομίζω διαφάνηκε από τη συζήτηση με τον κύριο Σιζόπουλο, την ειλικρινή μας έγνοια να προχωρήσουμε μεν σε μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού από τη μια. Από την άλλη όμως, ο Πρόεδρος οφείλει να διασκεδάσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις οποιασδήποτε επιμέρους ανησυχίες από το περιεχόμενο της λύσης, γιατί θα ήταν πολιτική αυτοκτονία για την ίδια την διαδικασία του Κυπριακού, της λύσης του Κυπριακού, να πάμε σε μια λύση του Κυπριακού που να μην την αποδεχτεί ο Κυπριακός λαός. Και οφείλει ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι μόνο να είναι αξιόπιστος προς εκείνους που τον στηρίζουν, αλλά... Λοιπόν, αυτή ήταν και η δήλωση του κυρίου Σταύρου Μαλά. Βλέπουμε ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν διαφοροποιούνται τα δεδομένα όπως τα περιγράψαμε με τους συναδέλφους. Παραμένουμε στα ζητήματα των εκλογών όμως, καθώς...